μπορούσαν να δείχνουν ζουμερότερα αυτά τα φρεσκοκομμένα ροδάκινα. Αυτή η εξαιρετική νεκρή φύση που απεικονίζει ένα δίσκο με ροδάκινα πάνω σε μια πλάκα και γύρω-γύρω στα φύλλα, δαμάσκινα, γλάβια, μανιτάρια, είναι ένα έργο του Paul Lejoie, ενός ζωγράφου του οποίου η ζωή παραμένει ακόμα βασισμένη στο μυστήριο. Πιστεύετε ότι κατάγεται από τη Liège, κάτι που τον τοποθετεί στο πλαίσιο των ρεαλιστών ζωγράφων που εργογραφούσαν εκεί στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Σαν καλλιτέχνης ήταν αρκετά γνωστός και έχερε σεβασμού και εκτίμησης, καθώς διάφορες απογραφές σημειώνουν τα έργα του σε μεγάλες συλλογές της εποχής. Οι νεκρές του φύσεις με φρούτα βρίσκονται στην κατοχή σημαίνων των ανθρώπων. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι ο Φίλιπ Ντε Σαμπέιν και ο βασιλικός ζωγράφος Ζακ Παϊγί είχαν έργα του στην κατοχή τους. Αυτός ο εντυπωσιακός πίνακας στη συλλογή του Παρισιού της Λεβεντή Πινακοθήκης επιδεικνύει την δεξιότητα του Μέτρ με τον καλύτερο τρόπο. Τα καθαρά, ακριβή περιγράμματα των καρπών και η ευκρινής και τραγανή υφή των φύλων είναι χαρακτηριστικά του στυλ του, όπως και η επιλογή να υποβαστάζονται τα αντικείμενα από ψυχρές, πέτρινες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν και το κέντρο βάρος της σύνθεσης. Ακόμα και με μια γρήγορη ματιά, η σύνθεση αυτή καθυλώνει τους φιλότεχνους. Η χυμώδης, βελουδένια υφή των ροδάκινων, η μεταξένια φλούδα στα δαμάσκινα, αλλά και η χρυσοκίτρινη όψη των αχλαδιών, όλες δοσμένες δεξιοτεχνικά, μοιάζουν να εξυμνούν την ίδια τη ζωή. Όμως, υπάρχει και κάτι το σκοτεινότερο, στην τούφα από μαύρο χρώμα, που είναι ακόμα κολλημένη στα αναποδογυρισμένα μανιτάρια. Ίσως σαν υπενθύμηση της θνητότητας και της σύψης που τελικά κατασπαράζει τη σάρκα.